Τον κύριο Γιάννη Σεϊδαρίδη καταγγέλει δημόσια ο αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Σερών Γιώργος Νυχτοπάτης. Ο κύριος Νυχτοπάτης υποστηρίζει ότι ο κύριος Σεϊδαρίδης του επιτέθηκε φραστικά στο κέντρο της πόλης των Σερών, χτυπώντας τον μάλιστα και στην πλάτη, χωρίς απολύτως κανέναν λόγο. Μάλιστα, όπως λέει ο αντιδήμαρχος, κατήγγειλε το περιστατικό και στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Σερών. Στις 2 η ώρα περίπου, εντελώς ξαφνικά, μπροστά από την εφημερίδα Πρόοδο, εκεί που ήμουν με τον κύριο Χριστόφορο Μελίδη, ο οποίος ξέρετε επιμελείται εκεί ένα έργο σε έναν τοίχο του Δήμου, ήρθε ο Σεϊδαρίδης ο Γιάννης, ο οποίος με χτύπησε και με εξύβρισε. Εντελώς ξαφνικά. Μου είπε ότι εσύ δεν μπορείς να μιλάς για μένα. Εγώ φυσικά απέφυγα να μιλήσω, έκανα ένα γύρο, προσπάθησα να φύγω. Ελαφρώς με κινήθηκε, αισθάνθηκα μια απειλή. Και φυσικά έφυγα μετά, δεν κάθισα καθόλου. Ρώτησα τους δικηγόρους, έκανα τα προβλεπόμενα, διότι αισθάνομαι ότι απειλούμε. Έκανα τα προβλεπόμενα, πήγα στην αστυνομία, δήλωσα το γεγονός. Θα περιμένω να τον καλέσουν και να δούμε τι θα πει για να προχωρήσω σε μήνυση. Αυτό βέβαια που μου κάνει πολύ εντύπωση είναι τι έχει αυτός ο άνθρωπος μαζί μου και στα καλά καθούμενα γιατί μου επιτέθηκε. Θα περιμένω τη συνέχεια, θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πού σας επιτέθηκε, πώς σας χτύπησε? Με χτύπησε την ώρα που μιλούσαμε με τον κύριο Μελίδη, κοιτούσαμε το έργο, ήρθε από πίσω και με χτύπησε στην πλάτη πάρα πολύ δυνατά και με έβρισε. Ας μην πούμε τα λόγια που είπε. Και εκείνη την ώρα όμως εγώ ευτυχώς φυσικά συγκρατήθηκα, δεν έκανα τίποτα. Και τι να κάνω, άλλες τι σχέσεις έχω με τέτοιους ανθρώπους. Απέφυγα να απαντήσω, να μιλήσω. Φυσικά μετά έκανα, σας λέω, τα προβλεπόμενα. Με τον κύριο Σεϊδαρίδη δεν έχω καμία σχέση, τονίζει ο κύριος Νυχτοπάτης, ξεκαθαρίζοντας πως σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Facebook αναφέρθηκε στον ιδιοκτήτη του ιστολογίου Ίακχος και όχι σε αυτόν, καθώς το συγκεκριμένο ιστότοπο γινόταν αναφορά στον κύριο Νυχτοπάτη, σημειώνοντας ότι προχωρά σε ανακαίνιση γνωστού ξενοδοχείου της πόλης προκειμένου να φιλοξενηθούν πρόσφυγες. Εγώ ήμουν πολύ συγκεκριμένος και μιλούσα για τον διαχειριστή του Ίακχος. Αν είναι ο κύριος Σεϊδαρίδης ο διαχειριστής του Ίακχος, μπορεί να μου κάνει μήνυση. Εγώ μίλησα ξεκάθαρα για το διαχειριστή του μπλοκ Ίακχος. Η εταιρεία μας όντως πέρυσι τα Χριστούγεννα είχε νοικιάσει το χώρο, το εξοδοχείο, και όντως προσπαθήσαμε, είχαμε έρθει σε συνεννόηση με τον Οργανισμό Μετανάστευσης για να φέρουμε πρόσφυγες. Ήμουν ο πρώτος που το δήλωσα δημόσια σε εσάς, στα μέσα. Φυσικά μετά ακυρώθηκε αυτή η προσπάθεια. Σήμερα η εταιρεία μας, ούτε εγώ προσωπικά, δεν έχουμε καμία σχέση με το ξενοδοχείο Park. Και όμως από ό,τι ξέρω, ούτε γίνονται εργασίες στο ξενοδοχείο, ήταν παραπληροφόρηση αυτό. Καμία εργασία δεν γίνεται. Το μόνο που έγινε τελευταία ήταν ότι ένα κατάστημα που υπήρχε κάτω βιβλιοπωλείο έφυγε τελευταίες μέρες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ιδιοκτήτες σήμερα στο Park Hotel. Αν θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε τους ίδιους. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Οπότε ήταν συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος σας αυτό που υπόθηκε. Από όποιον υπόθηκε, φυσικά, αφού είναι ψέματα. Μα σα λέω, την προηγούμενη φορά που το είχαμε νοικιάσει, το είχα δηλώσει εγώ ίδιο. Δεν πρέπει να το μάθει ο κόσμο από αλλού. Το είχα δηλώσει εγώ ίδιο, γιατί όντω και τότε είχα αντιληφθεί ότι ήταν δύσκολο μέσα στην πόλη να συμβεί αυτό. Δεν ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό και γι' αυτό και το δήλωσα και πρώτο. Αν δεν υπήρχαν αντιδράσει, θα προχωρήσαμε. Αφού υπήρχαν, δεν υπήρχε κανένα λόγο να προχωρήσουμε. Αλλήμον στα καλά καθόμενα, αν ο καθένα έρχεται και μα χτυπά και απορώ τι έχει με μένα. Απορώ. Αν έχει κάτι, α μα το πει δημόσια. Εσεί γενικότερα ποτέ δεν είχατε κάποιο προηγούμενο με τον συγκεκριμένο? Ποτέ. Εγώ προσωπικά ποτέ και δεν θέλω να έχω κανένα με τέτοιου ανθρώπου. Η τηλεόραση Επιλογές ως όφιλε επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον κύριο Γιάννη Σεϊδαρίδη, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει, λέγοντας πως μόλις ενημερωθεί επισήμως για τα όσα δήλωσε ο κύριος Νυχτοπάτης, θα δώσει τη δική του απάντηση. Θα απαντήσω όταν ενημερωθώ επισήμως. Μένω έκπληκτος από την κίνηση του κυρίου Νυχτοπάτη. Επειδή ο κύριος Νυχτοπάτης λέει τα κάλαντα, δεν σημαίνει πως είναι και Χριστούγεννα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σεϊδαρίδης.